Μπράβο, μπράβο. Για πες. Εκεί είναι το Τσίπουρο. Παραδοσιακό. Εδώ είναι η κατσίκα η βραστή. Ορίστε. Καγίδα βραστή. Έτοιμη, εντόπια, αγριοκάτσικο. Από άγρια, δόξα τω Θεώ. Και τα υπόλοιπα είναι στην κουζίνα. Τα τσίκα κολλιοκυλιστή. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια γιορτή απόσταξης Τσίπουρου. Και μια γιορτή βραστής κηδάς, επειδή μας είχε ζητηθεί από πολύ κόσμο, επειδή το χρυσάρανε και επειδή ο καιρός είναι χειμώνας. Θα μπορούσαμε να το πούμε χειμωνιάτικο, αλλά τελικά χειμώνας δεν είναι. Προσπαθούμε να το κάνουμε χειμωνιάτικο, προσπαθούμε να μαζευτούμε όλοι, να γίνουμε όλοι μια παρέα και να περάσουμε ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο. Καλείτε! Θα παίξουμε έτσι από λίγο κάθε παρέα μουσική. Η πρώτη βεβαίως μουσική παρέα όπως βλέπετε αποτελείται από τον Γιώργο τον Καλογρίδη στο μπουζού και ένα θερμό χειροκρότημα διότι κάνει τα πρώτα του βήματα. Θερμό χειροκρότημα για τον Γιώργο, που αν και πιτσιρίκι παίζει σαν μεγάλος. Τα εργαλεία αυτά είναι δικά μου εκεί πέρα, το Λακογιαννά. Το σπίτι γινόταν πανηγύρι. Πανηγύρι σε τέτοιες περιπτώσεις και μέχρι και συνεχίζεται, Παγκέντρη. Μέχρι τώρα συνεχίζεται αυτό το πράγμα να γίνεται. Όταν έχουμε ραγκαλιό. Τα έχουν φραγγισμένα τα τσίπουρα και τα πρώτα του Δεκέμβρη με Γενάρη που δεν έχουν πολλές δουλειές. Έχω μέσα δωμάτιο μεγάλο και δεν έχω πρόβλημα ούτε καιρό και δεν φοβάμαι τίποτα. Παλιά δεν είχαμε μηχάνημα, τα πατήσαμε όλα μαζί με τα τσάπουρα όλα. Και τα βάλαμε, αφού τα πετρώναμε πρώτα στο πατητήρι μέσα, τσιμπότανε καλά, βγάζανε έβγαινε του γραφτού και τη δεύτερη μέρα τα παίρναμε και τα βάλαμε σε λάκκους του πατητηριού. Έχεις δει.
Ναι, εκεί τα βάζαμε, τα αφήναμε τρεις μέρες να βράσουνε και στην ουσία τα κλείναμε, τα σφραγίζαμε καλά. Το λάκκο αυτό το σφραγίζαμε με τσιμέντο. Δεν είχαν πρόβλημα ποτέ. Βάρδα μην πάρει αέρα το πράγμα. Αν δεν πάρει αέρα μπορεί να μείνει και ένα χρόνο. Και τα βγάζαμε όπως ευκαιρούσαμε και το άλλο καλοκαίρι έρχονταν η εποχή που δεν είχαμε νερό στο κονάκι εκεί πέρα. Πήγαινα στο ποτάμι κάτω και τα βγάζαμε. Συνήθως Ιούνιο. Να είσαστε καλά και του χρόνου με υγεία να έχουμε και χαίρομαι την οικογένειά σας. Να είστε καλά. Και τώρα με ένα χειροκρότημα βεβαίως θα υποδεχτούμε και τον Μάρκο τον Κολυδά. Ίδια γενιά με τον Γιώργο τον Καλογρίδη και πολύ περήφανοι είμαστε που υποδεχόμαστε και αυτή τη καινούργια γενιά. Αποφάσισα να ακούσω για δύο γιάννες θάλασσα να τον οπλώνω να μην αντριώτησα. Όμορφη μου κορδιάνη, γνωστή μελαφρύνη. Όπα, 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 σ' αγαπώ μ' αρέσει το μάρι. Έλα! Κουζίνα, πόσο μέρες είναι περίπου εκεί να έχουμε. Θέλω να μου πείτε για να σε μαξιά κομμεστήρια. Σου σμηνώ, σ' αγαπώ και τι θα γίνω, τι θα γίνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμό χειροκρότημα για τον Μάρκο Κολυδά. Μας έπαιξε ένα υπέροχο βιολί.